Κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά εμείς στη Φιλαρμονική. Καλούμαστε να γιορτάσουμε τα πάθη του Χριστού και την Ανάσταση χωρίς εκκλησίες και χωρίς τα πένθυμα εμβατήρια της Μεγάλης Παρασκευής από τη Φιλαρμονική μας. Όμως, η υπεύθυνη στάση που κρατάμε όλοι είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να φύγουμε από αυτή την κρίση. Αυτό που θέλω να ζητήσω από όλους εκ μέρους και του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής, είναι να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας αναμένη μια λαμπάδα η οποία να συμβολίζει την ελπίδα, τη δύναμη και την προσμονή για καλύτερες μέρες, για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας, για τη Φιλαρμονική, ένα καλύτερο μέλλον με μεγαλύτερες επιτυχίες, με νέους αγώνες. Εύχομαι καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους, με δύναμη και υγεία. Σας εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου το Άγιο Φως της Ανάστασης να χαρίσει σε όλους υγεία και ευτυχία προσωπική και οικογενειακή. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά και του χρόνου. Η Ανάσταση του Κυρίου ας γεμίσει τις ζωές και τις ψυχές μας με υγεία,
αγάπη, υπομονή, δύναμη, αισιοδοξία, ευλογία και ευημερία. Εύχομαι προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους σας. Καλή Ανάσταση. Εύχομαι ολόψυχα το Άγιο Φως της Ανάστασης να καταβγάσει τις ψυχές όλων μας και να φέρει ευλογία σε κάθε βήμα μας στο ταξίδι της ζωής. Καλή Ανάσταση σε όλες και σε όλους, με αγάπη, υγεία και πλέον άπειρη υπομονή. Ελπίζω να έχετε ήρεμες και όμορφες και χαρούμενες πασχαλιάτικες μέρες με υγεία και αγάπη. Από τη Φιλαρμονική Λεχενών στέλνουμε όλες τις ευχές μας για ένα καλό Πάσχα και να περάσετε όμορφα αυτές τις Άγιες ημέρες. Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη, ευτυχία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Θα βρεθούμε όλοι ξανά για να συνεχίσουμε με περισσότερη αγάπη, πίστη και εκτίμηση απέναντι στον άνθρωπό μας. Σύντομα θα ενωθούμε σαν τις νότες και θα φτιάξουμε μια όμορφη μελωδία για τη ζωή. Ας κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή όπως σας αξίζει.